Αγωνιστικά σχέδια. Ένα σχέδιο δημαγωγικής λαϊκιστικής ακροδεξιάς, ακόμη και φασιστικών αναδιπλώσεων, που όλοι ξέρουμε τους πρωταγωνιστές του, είναι η κυρία Λεπέν, ήταν το κόμμα ανεξαρτησίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι η εναλλακτική για τη Γερμανία, είναι ο κύριος Όρμπαν, είναι οι Σουηδοί Δημοκράτες, είναι και άλλες δυνάμεις, όπως και η Χρυσή Αυγή στη χώρα μας. Και από την άλλη πλευρά, ένα σχέδιο προοδευτικής κοινωνικής διεξόδου στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης ενός πανευρωπαϊκού μετόπου που, όπως το έχουμε ονομάσει στο ΣΥΡΙΖΑ και συνέχεια έχει υιοθετηθεί από το Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς, ενός πανευρωπαϊκού μετόπου ενάντια στη λιτότητα και υπέρ της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Ένα χρόνο μετά τη δική μας διαπραγμάτευση και την οδυνηρή εμπειρία της πολιτικής μας μοναξιάς, επιτρέψτε μου την έκφραση, δείτε πόσο έχουν διαφοροποιηθεί κάποιες καταστάσεις. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση του κυρίου Ρέντζη, που για τους δικούς της λόγους υιοθετεί ρητορική που χρησιμοποιήσαμε εμείς πέρσι ως κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης. Δεύτερο παράδειγμα είναι οι σοσιαλιστές της Πορτογαλίας, όπου επέλεξαν τη στρατηγική συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα και το Αριστερό Μπλοκ σε μια κυβέρνηση που προσπαθεί βήμα-βήμα, παρά τις τεράστιες δυσκολίες και παρότι καμώνονται ότι έχουν βγει, καμώνονταν οι συντηρητικοί ότι είχαν βγει από το μνημόνιο, η επιτήρηση είναι εκεί, προσπαθεί βήμα-βήμα αυτή η νέα κυβέρνηση να αμβλύνει τις πολιτικές λιτότητας. Αντίστοιχες διεργασίες έχουμε αυτές τις μέρες και στην Ισπανία, για να πάμε λίγο και στα των ημερών, όπου ειδικά μετά τις δύο χτεσινές αναμετρήσεις στη Γαλλικία και τη χώρα των Βάσκων, με πολύ άσχημα αποτελέσματα για το Σοσιαλιστικό Κόμμα, φαίνεται ότι επιταχύνεται μία μάχη στο εσωτερικό του Σοσιαλιστικού Κόμματος, προκειμένου, αν είναι δυνατόν, να αποφευχθούν οι τρίτες εκλογές το Δεκέμβρη. Πώς να αποφευχθούν? Μέσω ίσως ενός δημοψηφίσματος στη βάση των σοσιαλιστών που με αντικείμενο το σχηματισμό μιας προοδευτικής κυβέρνησης σοσιαλιστών, Ποδέμος Ενωμένης Αριστεράς, αλλά και περιφερειακών κομμάτων από την Καταλονία και τη χώρα των Βάσκων. Αντίστοιχη στροφή επιχειρείται να γίνει με αφορμή τις εκλογές στο Βερολίνο, όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός. Από την άλλη, υπάρχουν και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα που φαίνεται να μην έχουν αντιληφθεί τα αδιέξοδα που οι νεοφιλελεύθεροι, οι σοσιαλφιλελεύθεροι στρατηγικοί που ακολούθησαν έχουν δημιουργήσει, αλλά και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα που δυστυχώς, με αφορμή για παράδειγμα την προσφυγική κρίση, που είναι άλλο ένα πολύ δραματικό σημάδι πλήρους απουσίας ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, επέλεξαν ακόμη και με τη συμπόρευση με αντιδραστικές ακροδεξιές δυνάμεις, όπως για παράδειγμα είναι οι Σλοβάκοι σοσιαλδημοκράτες. Και ειδικά το όλο σκηνικό της Ανατολικής Ευρώπης, που είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Κι όμως, για να μην μακρηγορώ, αν όλο αυτό γυρίσει, αν εδραιωθεί, ας το πούμε έτσι, το πορτογαλικό πείραμα, αν η θριαμβευτική επανεκλογή του Τζέρεμι Κόρμπιν συνδυαστεί, συνοδευτεί από την εδραίωση του διαλόγου ανάμεσα στις πρόθυμες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, σημαντικότερο τμήμα των Ευρωπαίων Πρασίνων και ένα σημαντικό τμήμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, αν πραγματοθούν τέτοια σχέδια και τέτοιες επιδιώξεις για την ανάσχεση της λιτότητας, τότε θα είμαστε σε θέση να υπερηφανευτούμε ότι η αρχή έγινε από εδώ, η αρχή έγινε από εμάς. Θα ξέρουμε πως αυτή η στρατηγική του να αλλάξουμε την Ευρώπη, που τόσο χλεβάστηκε σαν αφελής και ουτοπική όταν διατυπώθηκε, για παράδειγμα, με αφορμή τις ευρωεκλογές του 2014, ήταν η μόνη απόπειρα διατύπωσης μιας προοδευτικής εναλλακτικής πορείας σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που οδεύει ολοταχώς προς τον τοίχο. Και η ανάγκη ενός τέτοιου μετώπου, χωρίς καλά-καλά να το καταλάβουμε και εμείς οι ίδιοι, έχει γίνει σιγά-σιγά, σταδιακά, αποδεκτή από ένα μεγάλο μέρος του προοδευτικού πολιτικού κόσμου, που υπερβαίνει τα παραδοσιακά ακροατήρια της αριστεράς. Και αυτό ακριβώς το δρόμο θέλουμε να τον συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα. Δύο πρωτοβουλίες και κλείνω με αυτό. Σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου, μια πρωτοβουλία στην οποία έχει πρωταγωνιστήσει ο Δημήτρης ο Παπαδημούλης, ο λεγόμενος προοδευτικός πυρήνας,
ένας χώρος δηλαδή συνέβρεσης πέρα από τις παραδοσιακές υπαρκτές κοινοβουλευτικές ομάδες στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο, ένας χώρος συνέβρεσης και διαλόγου ευρωβουλευτών της αριστεράς, των πρασίνων και των σοσιαλιστών, όπου η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ είναι κέρια και σε αυτό έχει διαδραματίσει μεγάλο ρόλο ο σύντροφός μας ο Δημήτρης, αλλά και σε επίπεδο ευρωπαϊκών πολιτικών δυνάμεων, η πρόταση που από ό,τι αναμένεται θα υιοθετήσει πανηγυρικά στο συνέδριό του το κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς τον προσεχή Δεκέμβρη στο Βερολίνο, όπου πρόταση που διατυπώθηκε και στη Σύνοδο των Προοδευτικών Ηγετών από τον σύντροφο Αλέξη Τσίπρα, για τη διοργάνωση πια ενός ετήσιου πολιτικού φόρουμ μεταξύ όλων των προθήμων πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων που θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το μεγάλο μπλοκ με την ιστορική αποστολή του να ικανοποιηθεί η επίγουσα ανάγκη να αλλάξει επιτέλους ο συσχετισμός δύναμης σε επίπεδο πανευρωπαϊκό. Με αυτές τις σκέψεις από μένα, να δώσω το λόγο στον Πάνο Τωρίγα, το γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.